Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε καλεσμένο πάνω απ' όλα έναν πάρα πολύ καλό φίλο, το οποίο τα λέμε συχνά, ανταλλάσσουμε μηνύματα, πάντα με καθοδηγεί και με διαφωτίζει σε ό,τι απορίες έχω. Είναι ένας από τους δασκάλους μου, τους κυνηγητικούς μου δασκάλους, και είμαι περήφανος που τον έχω για ακόμη μια φορά καλεσμένο στο καταφύγιό μας. Είναι ο κύριος Θεοφάνης Καραμπατζάκης, ο οποίος είναι και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Καραμπατζάκη, καλησπέρα. Φάνη μου, καλώς ήρθες στο καταφύγιό μας και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Αντρέα, καλησπέρα στους ακροατές. Και ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, με έκανες και κουκκίνησα. Έλα, αυτή είναι η αλήθεια, θα είναι η αλήθεια, πρέπει να την λοιπόν αποδεχτείς. Και μετά με τόσους μαθητές που χαίρομαι πληγείς, πάρα πολύ που μιλάμε και συνεργαζόμαστε. Τι γίνεται με το τριγώνι? Έχουμε μια έρευνα από την Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης. Είδαμε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν περάσει σε καθεστώς πλήρης απαγόρευση του κυνηγίου του τριγωνιού. Οι πληροφορίες όμως στη χώρα μας μέσω του Άρτεμις πέρσι ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στη μία απαγόρευση του τριγωνιού. Φέτος δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τη νέα ρυθμιστική. Και θέλω να μου πείτε αν τελικά όντως αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί να πω και την αλήθεια εγώ, ίσως να έχω λαθασμένη εντύπωση, οι κυνηγοί στην Ελλάδα το τριγώνι το κυνηγάνε την πρώτη και τη δεύτερη μέρα την έναρξη. Ναι, ναι, μετά είναι λιγότεροι. Ναι. Να πω λίγο το ιστορικό, γιατί κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, οι οποίες είναι σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως οι κυνηγοί, οι ακροατές δεν τις γνωρίζουν. Αυτή η ιστορία έσκασε πριν από καμιά πενταετία από την Αγγλία. Δηλαδή η ορνιθολογική της Αγγλίας κάποια στιγμή θεώρησε, ας πούμε, ότι τα τριγώνια στην Αγγλία έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα και θορύβησε τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Βέβαια, να σκεφτείμε ότι στην Αγγλία το τριγώνι δεν είναι θύρα, δεν είναι θηρεύσιμο, δεν ενδιαφέρονται. Αυτοί έχουν τη φάσα, νομίζω. Ναι, μάλιστα, κυνηγούν πολύ τη φάσα και άλλα θηράματα, αλλά όχι το τριγώνι. Ναι. Οπότε δεν είχε για αυτούς και μια ουσιαστική απαγόρευση κανένα νόημα. Εκείνα, βέβαια, τα τριγώνια που φτάνουν στην Αγγλία είναι αυτά που ακολουθούν το διάδρομο από την Δυτική Αφρική, Γιβραλτάρ, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία. Ναι. Οπότε τελικά αυτό εδώ το τόσο θόρυβος πήρε παρέσυρε, ας πούμε, αυτές τις χώρες, όπου από πέρσι η Γαλλία απαγόρευσε για ένα χρόνο το κυνήγι, κάνοντας, ας πούμε, το τρίκ ότι επειδή των Γάλλων, ας πούμε, και κάποιοι άλλων χωρών η ρυθμιστική λέει, ας πούμε, ότι φέτος επιτρέπεται να θηρευτούν, ξέρω εγώ, 20.000 τριγώνια, μέχρι 20.000 τριγώνια. Και έχουν έναν τρόπο με τον οποίο ελέγχουν την κάρποση, οπότε σου λέει όταν θα φτάσουμε σε αυτό το νούμερο το κυνήγι θα τελειώσει. Νομίζω μια χρονιά το είχαν βάλει στα 17.000 και την άλλη χρονιά το κάνανε μηδενικό, που στην ουσία απαγορεύτηκε. Βέβαια αυτή είναι προσωρινή απαγόρευση, έτσι. Όταν το κάνεις μηδενικό είναι σαν να λέει ο υπουργός ότι κοιτάξτε, φέτος παιδιά θα χτυπήσουμε 0 τριγώνια, αλλά το χρόνο μπορεί να χτυπήσουμε, ξέρω εγώ, 10-20. Λοιπόν, και φέτος από ό,τι διαβάζω απαγορεύτηκε και στην Ισπανία. Ναι. Τώρα, αυτός ο διάδρομος, ο δυτικός, της μετανάστευσης, ας πούμε, του τριγωνιού, εκπροσωπεί έναν πληθυσμό ο οποίος δεν έχει σχέση με τον δικό μας τον ανατολικό. Και είναι και ο μεσαίος της Ιταλίας. Εμείς λοιπόν που το τριγώνι το δικό μας πηγαίνει, ανεβαίνει, ας πούμε, από την Ανατολική Αφρική και διασχίζει τη μέση της χώρας Μέση Ανατολής, Μικρά Ασία και πηγαίνει, περνάει από εδώ από την Ελλάδα και ανεβαίνει πάνω στις Βαλκανικές χώρες και πιο πάνω στην κεντρικοανατολική Ευρώπη. Αυτοί οι δύο πληθυσμοί είναι ανεξάρτητοι. Το ζήτημα είναι, Ανδρέα, ότι αυτές τις διαφορετικές, τις πολύ επιστημονικές και δυσνόητες διαφορές, εκεί στις Βρυξέλλες δεν τις παίρνουν και πολύ υπόψη, ή δεν τις παίρνουν υπόψη και επιτηδευμένα. Μάλιστα. Γιατί ο στόχος, ας πούμε, των αντικυνηγών είναι να μην επιτρέπουν σε έναν να κυνηγάς. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη ζημιά του τριγωνιού γίνεται στην Αφρική. Εκεί χρόνια γίνεται υπερκαρπός, με τα δίχτυα, με τα μηχανάκια, με χίλια δυο με κυνήγι όλο το χρόνο, με τουριστικό κυνήγι στο Σουδάν και εδώ και εκεί, τα βλέπουμε στα βίντεο. Οπότε στην ουσία δεν κάνει η Ευρώπη ζημιά, τη ζημιά την κάνει η Αφρική. Στην Αφρική όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και το πρόβλημα των αντικυνηγών είναι να μην κυνηγάμε εμείς. Δεν έχει, νομίζω, δεν είναι ο στόχος τους να ανακάμψει ο πληθυσμός του τριγώνιου.
Να πούμε όμως ότι και, και οι απαγορεύσεις στα τόσα χρόνια δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Γιατί αυτό ακριβώς. Έχουμε αυτό ήδη όπως είναι ο Σικοφαγάς, ο οποίος απαγορεύεται εδώ και 20 χρόνια. Και ποιος τον πείραξε το Σικοφαγά. Ναι, και δεν υπάρχει. Εγώ θα σου πω κάτι πιο αυτό. Ναι. Πιο απτό. Τα χελιδόνια. Ναι. Δεν έχουμε χελιδόνια όσο είχαμε παλιότερα. Κανένας κυνηγός ασχολήθηκε ποτέ με χελιδόνι. Και μάλιστα λέει και τα σπουργίτια. Αγρότες μου είπαν ότι είχαν έλλειψη σπουργιτιών πέρσι. Τώρα λέει άρχισαν να εμφανίζονται πάλι τα σπουργίτια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πρόβλημά τους είναι λοιπόν να λιγοστέψουν το κυνήγι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν από πολλά χρόνια η σαλαμοποίηση άρχισε πλέον να την βλέπουμε στο πετσί μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων ας πούμε με διάφορα όργανα. Σε κάποια φόρουμ στα οποία μπορούσαν να συμμετέχουν και οργανώσεις, εμείς εκπροσωπηθήκαμε ας πούμε και η ΚΟΜΑΦ με τον Κυριάκο τον Σκορδά και η Συνομοσπονδία με τον Σωτήρη τον Μπραζιώτη με προ την αιγίδα φυσικά της ΦΑΣΕ, αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι προχθές ας πούμε που έγινε μια άλλη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι των χωρών, των κρατών, η Ελλάδα δεν έστειλε εκπρόσωπο. Και είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή υπήρχε μόνο ο Κύπριος και ο Βούλγαρος, γιατί αυτοί στην ουσία ενδιαφερόμαστε για το Τριγώνι. Ναι. Εμείς οι Βούλγαροι και οι Κύπρος από τον Ανατολικό Διάδρομο. Οι άλλοι κυνηγοί, δεν τους αγγίζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, και η Βουλγαρία και η Κύπρος δεν είχαν ας πούμε τη βαρύτητα να πείσουν. Δεν υπάρχουν και στοιχεία και ελλείψεις στοιχείων. Για τις άλλες χώρες. Ναι. Ξέρεις που κάνουν αυτό το πράγμα. Προληπτικά σου λέει θα σε περιορίσω. Για να μην. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε βλέπεις ότι φέτος θα έχουμε. Ναι. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Τώρα για το Τριγώνι που τα πράγματα έχουν δείξει ότι όταν απογορεύεται κάτι, πολύ δύσκολα μετά επανέρχεται. Ακριβώς, πολύ δύσκολα επανέρχεται. Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την νομοθεσία που έλεγα που έχουν οι Γάλλοι ότι φέτος, ας πούμε, θα έχουμε κάρπο σημειωμένη. Η μηδενική, αλλά το χρόνο μπορούμε να έχουμε έναν ακύρωο αριθμό. Μάλιστα. Εμάς τα άμα μπει στην ρυθμιστική σαν απαγορευμένο, μετά ποιος υπουργός είναι αυτός ο οποίος θα το βάλει. Αυτό ακριβώς. Ναι. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε, η 18 είναι πολύ πληθέστητη. Ναι. Γιατί δεν αποφασίζει κανένας να τη βάλει τα θηρεύσιμα. Δεν παίρνουν αυτή την πολιτική απόφαση, είναι απλό. Γιατί φοβούνται το κράξιμο των αντικυνηγών και των οικολόγων. Μάλιστα. Και των ζωόφυλων. Ερώτηση τώρα από τον Κωστή, τον κύριο Λουρί που ήταν πριν από εμάς. Λέει φέτος δεν έχουν θερήσει ακόμα τα στάρια και μάλιστα λέει από κάτω αρχίζει να βγαίνει και ξανά πράσινο. Ναι, ναι. Λέει, ρώτα λέει τον Φάνη, θα είναι μια καλή χρονιά για τα ορτίκια φέτος. Για τα ορτίκια νομίζω λόγω των βροχών. Ναι. Πιστεύω ότι είναι μια καλή χρονιά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και σταροχώραφα. Δηλαδή βλέπω ότι φέτος οι κάμποι εδώ στην περιοχή μου τουλάχιστον έχουν πάρα πολλά λιόσπορα. Ναι. Και το ορτίκι για να αφολοποιήσει την άνοιξη χρειάζεται σιτηρά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μεγάλες εκτάσεις σιτηρών και υγρές άνοιξης ας πούμε και καλοκαίρια. Και οι δύο παράγοντες που να υπάρχουν. Για να συνεχίσω για το Τριγώνι, Αντρέα. Ναι. Με τα δικά μας τα στοιχεία του Άρτεμις, γιατί τα κοιτάζουμε, γιατί τώρα ετοιμάζουμε και με τον Χρήστο Θωμαίδη μια δημοσίευση ας πούμε. Φέτος θα πάρουμε στοιχεία το Άρτεμις. Ναι, βέβαια. Θα έχουμε έτσι. Βέβαια. Γιατί στείλαμε. Είναι πιο λίγα. Είναι δηλαδή, πιο λίγα. Παρ' όλα αυτά θα πάρουμε στοιχεία. Ναι, παρόλα τα αυτά έχουμε επιστροφές αρτηματολογίων και έχουμε απλώς οι διαφορετικές. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Σημασία έχει ότι υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Λέω λοιπόν για το Τριγώνι, ετοιμάζουμε τον Χρήστο μια επιστημονική δημοσίευση. Να πούμε ότι ο κ. Θωμαίδης είναι ο επικεφαλής του επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Άρτεμις, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου. Σωστά. Λοιπόν, και θα την δημοσιεύσουμε σε ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Και θέλω να πω ότι από αυτής, επειδή δουλεύουμε πάνω σε αυτό, έτσι κοίταζα λίγο τα στοιχεία και τα έχω πολύ φρέσκα. Ναι. Θα δώσω δύο νούμερα για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ας πούμε, κυνηγοί πάρα πολύ καλά. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, που είναι στην ουσία δύο δεκαήμερα της κυνηγητικής περίοδου, τα δύο πρώτα δεκαήμερα, γίνονται το 70% των ημερήσεων εξορμήσεων για Τριγώνι και θυρεύεται το 80% της συνολικής ετήσιας κάρπωσης. Μα αυτό λέω που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά και με την πολύ απλή βιολογία ότι εμείς το 80% των τριγωνιών που θυρεύουμε είναι ντόπια. Σωστά.
Δεν είναι τα γιατί περάστα, τα περάσματα ξεκινά, έρχονται μετά του Σταυρού. Ναι, δεν είναι. Έτσι που είναι. Λέμε το πρώτο πέρασμα του Σταυρού που και λέγανε τώρα, παραδοσιακή και τώρα παλιά. Τώρα βασίματα, μου είπε ο Κώστας, είχε αρκετά βασίματα τώρα από την γωνιά. Ακριβώς. Την περίοδο. Τα οποία άρα λοιπόν, εμείς με την υποτυπώς διαχείριση, δηλαδή ας πούμε η Ελλάδα εδώ πέρα έχει, που έχει τα λιόσπορά της, που έχουμε ας πούμε μεγάλες εκτεταμένες δασικές εκτάσεις όπου το και... τριγώνι φωλιάζει. Να πούμε και κατεβαίνει μετά το καλοκαίρι και αφού θερήσουν βόσκοι στα σταροχώραφα, ας πούμε τα περίσσια σιτάρια. Και επίσης έχουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τη ζώνη. Πάρα πολλές, ναι, απαγορευμένες περιοχές που είναι όλα τα ορεινά, δηλαδή εκεί που έχει φωλοποιήσει, εκεί που έχει εγκατασταθεί κτλ. Στην ουσία αυτή η κάρπωση, το 80% που λέμε του συνόλου της κάρπωσης, όχι του πληθυσμού, ναι. Τελικά αν το βάλεις στο πληθυσμό αντιστοιχεί σε κάτι πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή τον μεγάλο πληθυσμό, ας πούμε, ο οποίος είναι εκτός επιτρεπόμενων περιοχών, δεν τον αγγίζουμε. Αυτό είναι το θέμα όμως, ότι εμείς τα λέμε μεταξύ μας, τα γνωρίζουμε, τα βιώνουμε, το θέμα είναι αλλά δεν πάνε παραπάνω και δεν μας ακούνε παραπάνω. Ακριβώς. Δεν γνωρούν, και, δεν και λένε κιόλας, ας πούμε, ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να έρχονται από ανεξάρτητους επιστήμονες, ας πούμε, και όχι από εσάς. Μάλιστα. Τις κυνηγετικές οργανώσεις. Ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι επιστήμονες? Ανεξάρτητοι, δηλαδή κάποια πανεπιστήμια κτλ. Ναι, αλλά και αυτοί για να κάνουν κάποια έρευνα, κάποιος πρέπει να τους χρηματοδοτήσει. Και να τους καθοδηγήσει κιόλας. Και να τους καθοδηγήσει, ακριβώς. Δεν μπορούν να πράγουν. Άρα η συνεργασία πρέπει να είναι δεδομένη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Το άλλο είναι ότι εδώ και δύο χρόνια εμείς οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ έχουμε ξεκινήσει έτσι μια καταμέτρηση με μια ειδική μεθοδολογία για το διάστημα αυτό που είναι το κλειστό στο κυνήγι. Ναι. Δηλαδή γιατί για το διάστημα της κυνηγητικής περίοδου έχουμε τα στοιχεία του Άρτεμις. Σωστά. Τα οποία είναι υπεραρκετά. Όμως την περίοδο που απαγορεύεται, την άνοιξη και το καλοκαίρι, πρέπει να έχουμε και από εδώ εκτιμήσεις για να τα έχουμε σε συνέχεια. Ναι. Να τα βάλουμε σε συνέχεια το ένα με το άλλο. Ναι. Έχουμε λοιπόν επιλέξει, έχουμε μπει και πολλοί θηροφύλακες σε αυτό το πρόγραμμα και επιστημονικοί συνεργάτες, οπότε μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Επιλέγουμε, ο καθένας έχουμε επιλέξει 9 σημεία, τα οποία είναι τα 3 σε δάσος, τα 3 σε θαμνότοπους, σε πουρναρώνες δηλαδή, ναι. Και τα 3 σε κάμπο. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, σταθερά σημεία και πηγαίνουμε κάθε, ας πούμε εγώ πηγαίνω κάθε Τρίτη, ναι. Πηγαίνω στο κάθε αυτό σημείο, κάθομαι 10 λεπτά και προσπαθώ να ακούσω ένα δω πουλιά. Ακούμε από το γουργούρ, ας πούμε, από την αρχή της σεζόν, ναι. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα αυτός που γουργουρίζει είναι ο αρσενικός, που υπάρχει και κάπου κοντά υπάρχει μια φωλιά. Άρα εσύ θα ξέρεις και που έχει τριγώνια, έτσι, αλλά το που... Όχι, Ανδρέ, γιατί είναι συγκεκριμένα τα μέρη. αυτά τα συγκεκριμένα μέρη τα εγώ ξέρω. Εγώ σκέφτηκα πονηρά κατευθείαν. Και μάλιστα να σου πω και ότι είναι πάλι εντός ζώνης. Δηλαδή δεν θα... μάλλον εκτός ζώνης. Κατάλαβα. Δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι. Ώσπου να πάει λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου, αυτά θα μας έχουν χαιρετήσει. Εντάξει, έγινε. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάνουμε λοιπόν αυτή την καταμέτρηση. Σωστά. Και μάλιστα κάνουμε και μια κλασικοποίηση, δηλαδή λέμε ας πούμε ότι αν έχουμε ακούσει τριγώνι, έχουμε δει σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρα ή από 50 έως 200, δηλαδή βάζουμε δύο κλάσεις, ναι, ας ναι. πούμε αυτά. Τώρα μετά όταν θα επεξεργαστούν αυτά, εγώ δεν την ξέρω την μεθοδολογία της επεξεργασίας, αλλά σε πάση περιπτώσει θα βγουν κάποια στοιχεία ας πούμε, τα οποία θα είναι δημοσιεύσιμα. Ωραία. Τα οποία θα είναι δημοσιεύσιμα από μέσα από, μέσα από το Άρτεμις. Πάντα, θα είναι σε ένα επιστημονικό περιοδικό για να έχουν κύρος. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί όταν ας πούμε κάνεις μια επιστημονική εργασία, μέχρι να τη δημοσιεύσεις υφίσταται σε κριτική. Μάλιστα. Από κριτές αναλόγου ειδικότητας. Ναι. Οπότε εξηγείς εκεί, δίνεις εξηγείς ότι αυτό το συμπέρασμα το έβγαλα γιατί αυτό και εκείνο και τα λοιπά και έτσι και με σωστά. Μαθηματικά και με... Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με τεκμηριωμένα στοιχεία. Πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, αλλιώς δεν είσαι επιστήμονας, είσαι εμπειροτέχνης. Εμπειροτέχνης. Ναι. Να πούμε όμως ότι και μέσα από την εμπειρία των κυνηγών και αυτών που βλέπουν, διότι έτσι παίρνουμε και εμείς πληροφορίες για τους τόπιους τουρισμούς και για το ενδυμικό θύραμα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν το βουνό, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι ξυλοκόποι, οι μελισσοκόποι που ανεβαίνουν στα βουνά και στα δάση και μας ενημερώνουν ότι έχει πολλές μάνες με αρκετούς αγριόχερους. Βλέπουν λαγούς οι οποίοι λένε είναι ακόμα μέσα στα στάρια επειδή δεν έχουν θέρηση οι αγρότες ακόμα λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι λαγοί είναι ακόμα εκεί και λένε ότι είναι αρκετοί.
και τι. Έτσι βλέπουμε τους πληθυσμούς από το Ζαρκάδι που έχει υπερδιπλασιαστεί. Όπου πάμε βλέπουμε Ζαρκάδια σε όλα τα βουνά μας. Ναι, κοντεύουν οι Κώστα να γίνουν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι παίρνουμε και εμείς τα στοιχεία μας. Να δώσω και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί είναι ευκαιρία έτσι να ακούνε και οι ακροατές, ας πούμε, σωστά, κάποια νούμερα, ναι, για το Τριγώνι, τα οποία προκύπτουν από το Άρτεμις, ότι οι κυνηγοί οποίοι έχουν πάει σε ένα κυνήγι τουλάχιστον τριγωνιού το χρόνο, καρποφόρο όμως, ναι, όχι να πάνε βόλτα, να χτυπήσουν ένα πουλί, ας πούμε, ναι, αυτοί είναι πολύ, είναι το 35 με 40% των κυνηγών. Ναι. Αλλά κάνουν μέσο όρο 5 κυνήγια. Στο Τριγώνι. Ναι, στο Τριγώνι, κατάλαβες. Δηλαδή, ενώ δεν είναι πολύ, δεν είναι ένα θύραμα το οποίο, ας πούμε, πιέζεται όπως, ας πούμε, η Μπεκάτσα. Έτσι, στην Μπεκάτσα έχουν μεγαλύτερες, ναι, συχνότητες. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερα κυνήγια πάνε κυνηγοί. Παρ' όλα αυτά όμως απασχολεί πολλούς. Ναι, γιατί όλοι πάνε την πρώτη μέρα. Ναι, πάνε την πρώτη μέρα, πάνε τη δεύτερη, όπως σου είπα, τα πρώτα δύο δεκαήμερα γίνεται το 80% της κάρπωσης και το 70% των εξορμήσεων. Από το σοκ που παθαίνουν όλα πάνω μέσα στις ζώνες και δεν μπορούν να μείνουν ποτέ. Μα έχουν φέρει κιόλα. Η πρώτη μετανάστευση γίνεται πολύ νωρίς, γιατί θυμάμαι και παλιότερα. Άμα γίνει και κανένα μπουρίνι, έχουν εξαφανιστεί. Ναι, αν γίνει ένα μπουρίνι μετά το 15 Αύγουστο, πάρα πολλά τριγώνια εκτοπίζονται νοτιότερα. Σωστά, ναι. Έγινε, Φανή μου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικές όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Έχουμε ηχογραφήσει φυσικά την εκπομπή. Θα ωραία, την αναδημοσιεύσουμε για να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ακροατές να την ακούσουν όσοι έχουν ευκαιρία, ναι, να την ακούσουν αναλυτικά. Να σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσουν για ακόμη μια φορά εδώ και μοιράστηκες μαζί μας τις γνώσεις. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε κοντά, από κοντά. Για συνόμο ευχαριστώ πολύ. Μας. Και εγώ, υγεία να έχουμε. Υγεία, βασικότερο. Έχουμε καμιά πληροφορία τη ρυθμιστική, ρωτάνε οι φίλοι, γιατί είπαν ότι τέλος της εβδομάδας. Ναι, κάπου ο Αμοιράσης είπε φέτος σφουδιαζόταν κιόλας, ήθελε να τη βγάλει νωρίς, αλλά μέχρι στιγμής. Μάλιστα, δούμε. Δεν έχουμε κάτι. Έγινε, Φάνη μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.